Κάτι περισσότερο από έντονος είναι ο προβληματισμός νέων γονιών και ζευγαριών που θέλουν να παντρευτούν στο νομό Μεσσηνίας το επόμενο διάστημα, καθώς στο πλαίσιο του mini lockdown ήδη έχουν ξεκινήσει οι ακυρώσεις των μυστηρίων, αφού απαγορεύεται ο χορός και η κυκλοφορία μετά τη 1 το πρωί. Πάντα συμβαίνει μετά από ένα περιστατικό, δηλαδή όταν έχουμε πολλά κρούσματα, όταν έρχεται ένα lockdown, πάντα ο κόσμος ανησυχεί, οι γυναίκες ανησυχούν. Ήδη υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις, γιατί από τους γάμους αρχίζουν και μειώνουν τα άτομα γιατί φοβούνται, και κάποιοι φοβούνται και να πάνε, γιατί όταν ακούνε τόσα κρούσματα καθημερινά και μπορεί κάποιος να μην έχει εμβολιαστεί ή να έχει προγραμματίσει να εμβολιαστεί, φοβάται πλέον να πάει. Ήδη έχουμε κάποιες ακυρώσεις για το Σάββατο. Πάντα εμείς φοβόμαστε το lockdown, γιατί εννοείται ότι οι ακυρώσεις των γάμων είναι ένα σημαντικό κομμάτι και είναι μια λυσίδα, δεν είναι μόνο για τα κομμωτήρια. Υπήρξε αναστάτωση και μεγάλη στεναχώρια για τα ζευγάρια, ιδίως αυτού του Σαββατοκύριακου, που τελευταία στιγμή με τα νέα μέτρα έπρεπε να αλλάξουν τα σχέδια, διότι είχαμε μπει σε ένα πολύ ωραίο ρυθμό. Οπότε αναγκαστικά πρέπει και αυτοί να προσαρμοστούν σε όλη αυτή την κατάσταση, όσο δύσκολη για να είναι. Και προφανώς δεν μπορούν να προσαρμοστούν όλοι, με τον αντίκτυπο στην οικονομία να αναμένεται μεγάλος. Εμείς πιστεύαμε ότι φέτος θα γίνεται ένας ψιλοχαμός λίγο με τους γάμους, δηλαδή θα υπάρχουν μέρες. Αυτό που είδαμε ήταν ότι αυτοί που κάνανε φέτος τους γάμους ήταν οι περσινές ακυρώσεις. Οι φετινοί γάμοι δώσανε παράταση πιο μετά, μειώσανε τα άτομα, γιατί ακόμα και τα άτομα που θα μειωθούν σε ένα γάμο, δηλαδή όταν ακούγαμε παλιά γάμους 300-250 άτομα, φανταστείτε τον κόσμο που θα φτιαχνόταν, τις γυναίκες που θα φτιαχνόταν. Τώρα όταν λέει maximum, ας πούμε, πάει ένας γάμος 100 άτομα ή ακόμα και βαφτίσεις. Οι βαφτίσεις πλέον έχουν μειωθεί τα άτομα πάρα πολύ. Ακούμε καθημερινές βαφτίσεις που δεν θα φτιαχτεί ο κόσμος. Άρα μέσος είναι ένα αντίκτυπο αυτό στην αγορά, σε όλα πάλι τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με αυτό το πράγμα. Φοβάται ο κόσμος, ναι, υπάρχουν ματαιώσεις, περιμένουν να δούνε, γιατί υπάρχει ο φόβος ότι μην δώσουν άλλα μέτρα, μήπως να υπάρχει μουσική στους γάμους, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πάντα Σεπτέμβρης είναι ένας δυνατός μήνας με μυστήρια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σκέψεις, κάποια ζευγάρια περιμένουν κάθε φορά τις ενημερώσεις που θα υπάρξουν από την κυβέρνηση. Εντάξει, υπάρχει γενικώς μια περίοδος, είναι αυτή η περίοδος λίγο βλέποντας και κάνοντας, δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Γάμοι που είχαν πολλά άτομα, αλλά συνεχίζουν, κάποιοι έχουν θετική έτσι ψυχολογία και προσπαθούν. Σίγουρα να έρθει πιο νωρίς, για παράδειγμα, αν ο γάμος είναι στις 7, να το κάνουν 5 ή να το κάνουν 6, αναλόγως και με ποια εκκλησία. Ναι, σίγουρα, έτσι ώστε να έχουν περισσότερο περιθώριο να το γλεντήσουν στο κέντρο. Κάποιοι λοιπόν συνεχίζουν, κυρίως όταν τα μυστήρια προέρχονται από τις ακυρώσεις των περσινών lockdown, και κάποιοι άλλοι ακυρώνουν με τον προβληματισμό των επαγγελματιών έντονο και την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία επιτακτική. Θα έπρεπε λίγο να διαφοροποιήσει λίγο τα πράγματα. Θεωρώ ότι κάθε επάγγελμα και κάθε σύλλογος, έχουμε προέδρους στις ομοσπονδίες που θα μπορούσαν να τους πάρουν, να τους ρωτήσουν 5 πράγματα, πώς κινείται ο κλάδος μας, πώς δουλεύει ο κλάδος μας, και από εκεί και πέρα να πράξουν ανάλογα. Νομίζω ότι έχουν γίνει κάποια λάθη. Θα δούμε πώς θα πάει το χειμώνα, γιατί θεωρώ ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, θα το δούμε. Ας μακάρι να μην αλλάξουν τα πράγματα.